Φίλες και φίλοι, γεια σας από τη laikoura.gr. Σήμερα έχω την τιμή να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, έτσι λίγο να τα πούμε, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν μιλήσαμε ποτέ, μα ποτέ, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, ενώ όμως έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για τον συγκεκριμένο κύριο, τον οποίο δεν ξέρω, από διάφορα site έχω διαβάσει ότι έχει εκφράσει και την επιθυμία να είναι υποψήφιος, αλλά και γιατί να μην είναι, αν έχει εκφράσει, θα μας το πει και ο ίδιος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στέλεχος χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, και θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τα τεκτενόμενα τα οποία γίνονται. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Ξενοκράτη Σακλά. Κύριε Σακλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, κύριε Σακλά. Κύριε Σαγκλά, ακούμε τώρα τελευταία, ξέρουμε ότι είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας χρόνια, από ό,τι με ενημέρωσαν και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μου λένε ο κύριος Σαγκλάς ενδέχεται να είναι και υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα το πιάσουμε σε άλλο θέμα, στο δεκάλεπτο που έχουμε. Πώς βλέπετε τα πολιτικά τεκτενόμενα στο νομό Ημαθίας για τις υποψηφιότητες, γενικά για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Να δούμε το πώς είναι η πολιτική κατάσταση σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο της Ελλάδας, και μετά να δούμε στην Ημαθία. Τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο είναι τραγικά. Τούτη την ώρα η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομακτικό δίλημα. Ή στην ιδιωτική της καταστροφή ή στην αναγέννησή της. Η ιδιωτική της καταστροφή είναι προϊόν μιας οδυνηρής, μιας ολέθριας πολιτικής των 2 ετών του Γιώργου του Παπανδρέου, που έχει φέρει την Ελλάδα σε αδιέξοδο. Η αναγέννηση της Ελλάδας έρχεται τούτη την ώρα σαν μια προοπτική, την οποία μπορεί να εγγυηθεί μόνο μια πολιτική δύναμη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και η δύναμη αυτή είναι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας, αυτή η αναγκαστική κυβέρνηση που ήταν μονόδρομος πολιτικός ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να κρατηθεί στην Ευρωζώνη με τα 2 κυρίαρχα πολιτικά στοιχήματα, το πρώτο, η ανταλλαγή των ομολόγων με το λεγόμενο PSI, με το κούρεμα, με το haircut των ομολόγων, να έχει μια επιτυχή έκβαση, και το δεύτερο, να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση. Μια δανειακή σύμβαση όπου η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς να εγγυηθούν ότι οι εφαρμοστικοί νόμοι αυτής της νέας δανειακής σύμβασης δεν θα έχουν απολύτως καμία σχέση, θα απέχουν εντελώς αντίθετα από τις πολιτικές του Μνημονίου 1 και του Μνημονίου 2, κάτι, του Γιώργου του Παπανδρέου. Κάτι, κύριε Σακλά, που δεν γίνεται τώρα, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, θα ακολουθήσει την πολιτική που χάραξε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το είπε και στην ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου. Ακριβώς όχι. Ακριβώς τα αντίθετα από αυτό που μου λέτε εσείς. Δηλαδή δεν θα ακολουθήσει το μνημόνιο ο Σαμαράς. Συνηγορεί στο να έχουμε τη σύμβαση με το PSI, να υπέρθει τελειωτική συμφωνία. Το δεύτερο, να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση, αλλά οι εφαρμοστικοί νόμοι, οι οποίοι εφαρμοστικοί νόμοι θα υλοποιήσουν τη νέα δανειακή σύμβαση, θα είναι η εφαρμοστική αυτή νόμη, θα είναι τα προϊόντα της πολιτικής τα οποία έχει εγγυηθεί ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δηλαδή θα υπάρξει διαφορετική πολιτική, έτσι. Την ανάπτυξη της οικονομίας. Το αντίστοιχο δηλαδή από αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στα 2 χρόνια της στήρας αυτής της διακυβέρνησης που μας έχει φέρει στο αδιέξοδο. Εγώ συμφωνώ. Και αν πει η Τρόικα αύριο μεθαύριο στον κάθε υπουργό που θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα και δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτοδυναμία, θα υπάρξει δύσκολο να υπάρξει αυτοδυναμία. Και αν πει η Τρόικα αύριο μεθαύριο, πρέπει να εφαρμόσετε τις απολύσεις, πρέπει να εφαρμόσετε τη μείωση του ιδιωτικού τομέα, θα μπορεί να κάνει διαφορετικά ο κύριος Σαμαράς. Σε όλα αυτά ο Αντώνης ο Σαμαράς λέει ένα μεγάλο ναι, αλλά έχει μια διαφορετική, εντελώς αντίθετη συνταγή από αυτή τη συνταγή την οποία έχει εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ στα 2 χρόνια και από αυτές τις στήρες συνταγές τις οποίες έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ομολογήσει σήμερα ότι όλες αυτές οι συνταγές εκ του αποτελέσματος είναι αποτυχημένες. Εμείς δηλαδή δεν λέμε ότι δεν θα εφαρμόσουμε τη δανειακή σύμβαση για να εκπληρώσουμε τους στόχους αυτή
λογική ανάπτυξη της οικονομίας. Πρέπει δηλαδή η οικονομία να κινηθεί. Και για να κινηθεί η οικονομία, αναγκαστικά θα πρέπει να ξαναξεκινήσει, να κάνει. Άρα με λίγα λόγια. Δηλαδή που το Πασόκ δεν το καταλαβαίνει. Το Πασόκ ήρθε να κάνει οριζόντιες και κάθετες περικοπές. Το Πασόκ, κύριε Σακλά, το Πασόκ. Αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούσε να δει με μια γυμνή πολιτική ματιά. Συμφωνώ απόλυτα. Η οποία λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και εάν θα ξεκινήσουμε σωστά, θα μπορούμε να παράξουμε πλούτο και ο οποίος πλούτος θα είναι ικανός να πληρώσει τους δανειστές. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αύριο μεθαύριο. Είμαστε στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Συμφωνώ απόλυτα. Το Πασόκ θα την πληρώσει, μάλλον στις αυτές τις εκλογές. Αλλά έχουμε μείωση τον ιδιωτικό τομέα, κύριε Σακλά. Ο οποίος ο ιδιωτικός τομέας όλα τα χρήματα τα ρίχνει στην αγορά. Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη αν ψηφίσει και η ίδια η Νέα Δημοκρατία μείωση του ιδιωτικού τομέα. Η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, αυτά ακριβώς τα οποία εισηγείται ο λόγος ο πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για συρρήκνωση του ιδιωτικού τομέα, ούτε μιλάμε για πράγματα τα οποία θα αποδυναμώσουν τον οικονομικό ιστό της χώρας. Ο οικονομικός ιστός της χώρας είναι αυτός ο οποίος παράγει πλούτο. Το κεντρικό πολιτικό οικονομικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να παράγει πλούτο και η παραγωγή αυτού του πλούτου θα είναι που θα εξασφαλίσει τη δανειακή σύμβαση και τους δανειστές. Αυτή είναι η διαφορετικότητα. Όπως επειδή μιλάμε και για το θέμα της εφεδρείας. Άλλη εφεδρεία εισηγείται ο Γιώργος ο Παπανδρέου και το Πασόκ, εντελώς άλλη εφεδρεία εισηγείται η Νέα Δημοκρατία. Με τον τρόπο που εισηγείται την εφεδρεία η Νέα Δημοκρατία δεν μιλεί για καμιά απολύτως απόλυση. Κανένας δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά εισηγείται έναν τρόπο απομείωσης του αριθμού στο δημόσιο τομέα, ο οποίος θα δει μέσα από ένα στάδιο ορίμανσης των θέσεων στο δημόσιο τομέα. Κύριε Σακλά. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι συνταγή ακολουθούμε. Το Πασόκ ακολουθεί μια κάθετη, μια οριζόντια περικοπή των πάντων και έχουμε αυτό το δημιουργό αποτέλεσμα και αυτή τη θλίψη και αυτή την τραγωδία του ελληνικού λαού. Ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο μοναδικός, αναγκαστικός δρόμος, ο μονόδρομος είναι η ανάπτυξη, η οποία θα έρθει με την επανεκκίνηση της οικονομίας. Κύριε Σακλά. Ναι. Εντάξει, αυτά τα ακούμε καθημερινά στις τηλεοράσεις, θα δούμε και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν πιστεύω να έχετε κι εσείς την άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την αυτοδυναμία, έτσι. Βεβαιότατα θα την πάρει και μπορώ να το εξηγήσω. Όχι, όχι, δεν θέλουμε να το εξηγήσουμε, είναι δική σας άποψη. Θέλουμε να μπούμε λίγο σε αυτά τα οποία γίνονται στο νομό Ημαθίας. Όχι, συγχωρέστε με, μπορώ να το εξηγήσω με συλλογισμούς νομικούς. Δεν θα προλάβουμε όμως, δεν θα προλάβουμε όμως να μιλήσουμε για το νομό Ημαθίας. Όχι, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, κύριε Σακλά. Αν δεν θα προλάβουμε για τον νόμο Ημαθίας, γιατί μας έχουν απομείνει λίγα λεπτάκια. Σας λέγω ελάχιστα το εξής. Το ποσοστό αυτοδυναμίας με τον νόμο Σκανδαλίδη είναι στο 41,4. Τούτη την ώρα μπορεί το ποσοστό αυτό να απομειωθεί από το 36 έως το 32%. Μπορεί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και με 32% όταν δημοσκοπικά το βρίσκεται στο 31, μπορεί και με το 32 και κάτι να πάρει αυτοδυναμία και 151 έδρες. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι για τα τοπικά της Ημαθίας. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια πληθούρα από υποψηφίων οι οποίοι θέλουν να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και γιατί να μην θέλουν. Άρρωστε, τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν 4 έδρες ότι θα υπάρξει στη Νέα Δημοκρατία. Σε λέει, άμα βγω, μπορεί ίσως να είμαι και βουλευτής. Εξασφαλίζεται και μια θέση για μια τετραετία που δεν πιστεύω να υπάρξει αυτοδυναμία. Είναι δική μου άποψη, άλλη δική σας, δεν πειράζει. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ότι δύο άνθρωποι και κάποιοι άνθρωποι έχουν βγάλει ανακοινώσεις ότι έχουν πάρει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Πλην του κύριου Χαλκίδη, ο οποίος φυσικά ο άνθρωπος μπορεί να είναι αυτοβούλος στο ψηφοδέλτιο. Εσείς, να σας κάνω τη μία ερώτηση. Κάνατε αίτηση να είστε υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και μετά θα θέλω να μας πείτε για τις υποψηφιότητες οι οποίες ακούγονται. Ναι. Σας λέγω λοιπόν το εξής. Εφόσον δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, ουδής νομιμοποιείται, ουδής έχει το δικαίωμα να επικαλείται ότι είναι υποψήφιος βουλευτής. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία ακούγονται περί δοσμένων χρησμάτων και κάποιοι οποίοι δηλώνουν ότι είναι υποψήφιοι βουλευτές, αυτό στην πολιτική καθομιλουμένη ερμηνεύεται ως αστιότητα, ως τον πλέον επιεκή χαρακτηρισμό τον οποίο μπορώ να διατυπώσω. Ο μόνος ο οποίος
και ούτε εκ του καταστατικού του κόμματος να ορίζει τον εαυτόν του υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Ημαθίας Μιχάλης Χαλκίδης. Επ' αυτού ουδέν έτερον. Τώρα, όσον αφορά τα ονόματα τα οποία ακούγονται στο νομό Ημαθίας. Για να μιλήσουμε. Έχει δικαίωμα να δηλώσει την πρόθεσή του. Υπάρχουν ικανότατα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινωνική παραδοχή, άνθρωποι οι οποίοι είναι απολύτως καταξιωμένοι και δεν συμμετάσχουν μέχρι στιγμή στις διαδικασίες αυτές της εσωκομματικής εκλογής, και μπορεί αυτούς τους ανθρώπους εν τέλει να τους δούμε μέσα στο ψηφοδέλτιο. Και όλοι εμείς οι οποίοι φερόμεθα ως υποψήφοι, γιατί ακριβώς και μόνο το επιθυμούμε, εν τέλει να μην είμαστε στο ψηφοδέλτιο. Όσον αφορά εμένα, εγώ δηλώνω δημοσία την πρόθεσή μου, δημοσία τη διάθεσή μου να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να στρατευθώ και να αγωνιστώ ώστε να δω τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαμαρά πρωθυπουργό. Εάν το κόμμα δεν θελήσει, δεν με επιλέξει για τους δικούς του λόγους, εγώ συστρατεύομαι ως απλός στρατιώτης και μάχομαι ως απλός ψηφοφόρος. Αίτηση κάνατε, κύριε Σακλά? Ορίστε. Αίτηση στο κόμμα κάνατε? Την αίτηση την έχω κάνει πριν από 2 χρόνια κοντά. Εδώ στην ΟΔΕ ή στην Αθήνα? Μήπως δεν ισχύει αυτή η αίτηση και πρέπει να ξανακάνετε? Αν δεν ισχύει, δεν είναι ευθύνη δική μου. Αυτό πρέπει να μου το πούν από το κόμμα. Να μου πούν, κύριε Σακλά, πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Μάλιστα. Εγώ και το βιογραφικό μου το έχω αποστείλει στο κόμμα και την αίτησή μου πριν από 2 χρόνια περίπου. Εσείς με τη δική σας εμπειρία, σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σαν άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε χρόνια με τον Αντώνη Σαμαρά, πώς βλέπετε το ψηφοδέλτιο εδώ πέρα του νομού Ημαθίας? Θα είναι ανανεωμένο? Εκτιμώ ότι καταρχήν θα πρέπει να έχει την γεωγραφική εκπροσώπησή του. Εκτιμώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εκπροσώπηση από τη Βέρεια, να υπάρχει από τον Κάμπο, από την Αλεξάνδρεια, από το Διευρύμενο Δήμο και από την Άουσα. Και βεβαιότητα από την ποσόστοση από τις 2 γυναίκες. Η κυρία Γιαννούτσου που έβγαλε την ανακοίνωση σαν υποψήφια βουλευτής, τι έχετε να πείτε? Απήντησα ότι από την ώρα που δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, κανείς δεν νομιμοποιείται να δηλώνει τον εαυτό του ως υποψήφιο βουλευτή. Κύριε Σακλά, μήπως κάνει και λάθη? Σου δώσει την έγκρισή του, σου διατυπώσει την ευχή του, σου ενθαρρύνει τον ενθουσιασμό και όλα αυτά. Αυτά έχουν να κάνουν με την αγωνιστική διάθεση του καθένα και τίποτα περισσότερο. Δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές ώστε να φέρει κανείς το. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά. Αν... Αυτό είναι απολύτικο, δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Κύριε Σακλά, αν τους λένε όμως από το κόμμα, ελάτε εδώ και ανακοινώστε ότι είστε υποψήφοι. Δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, γιατί κάτι τέτοιο είπε η Γιαννούτσα και το ίδιο το είπε και ο Μπαρτζόκας, ότι μου είπαν να ανακοινώσω. Τι μου είπε εμένα συγκεκριμένα? Το κόμμα. Εμένα λοιπόν το κόμμα μου είπε το καλοκαίρι και, και ο ίδιος, διαστόματος του γραμματέα, του κ. Λικουρέντζου, μου είπε το εξής. Μπορείς να πεις σε όλο τον κόσμο στην Ημαθία ότι έχεις την διάθεση και έχεις το θέλημα και έχεις την επιθυμία να συμμετάσχεις στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και αγωνίζεσαι γι' αυτό. Άλλο αυτό. Βγες λοιπόν και αγωνίσου. Και εκτιμάς και πιστεύεις ότι τελικά θα αποτιμηθεί θετικά αυτός ο αγώνας, αυτή η αγωνιστική σου συμμετοχή και τελικά θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο αυτό μπορεί να πει το κόμμα. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μάλιστα. Κύριε Σακλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα 13-14 λεπτά που κάναμε τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε και στη διάρκεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά και να έχετε πάντα υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτός ήταν ο κύριος Ξενοκράτης Σακλάς, ένας άνθρωπος ευφυής, ένας άνθρωπος μετρημένος, και ακούσατε τι είπε. Εμείς θα τα λέμε στην πορεία με αρκετούς υποψηφίους, οι οποίοι θα περάσουν από εδώ να λένε τη γνώμη τους. Να είστε καλά.